Στι τσέπε μα, ανήσυχοι είναι 8 στου 10 πολίτε για τι αυξήσει στην τιμή του ηλεκτρισμού, ενώ 9 στου 10 αναμένουν ντόμινο αυξήσεων και στι τιμέ άλλων αγαθών. Τα ευρήματα δημοσκόπηση τη IMR για λογαριασμό τη εφημερίδα σημερινή καταδεικνύουν πω το 28% των ερωτηθέντων δεν θα είναι καν σε θέση να τα βγάλει πέρα. Ο Νέστορο Βασίλειο έχει το ρεπορτάζ. Βραχικυκλώνει του οικογενειακού προπολογισμού η αύξηση τη τιμή του ηλεκτρικού ρεύματο. Το 85% των ερωτηθέντων απαντούν στην δημοσκόπηση τη σημερινή τη Κυριακή ότι του προβληματίζουν αρκετά και σε μεγάλο βαθμό οι αυξήσει στι τιμέ του ηλεκτρισμού. 46% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι θα δυσκολευτούν πολύ αλλά θα τα βγάλουν πέρα. Ενώ το 28% σηκώνει τα χέρια ψηλά, απαντώντα ότι θα δυσκολευτεί πολύ και δεν θα τα βγάλει πέρα. Στον αντίποτα, το 26% απαντά ότι δεν θα δυσκολευτεί. Σχεδόν 9 στου 10. Αναμένουν ότι η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρισμού θα οδηγήσει προ τα πάνω και τι τιμέ άλλων καταναλωτικών αγαθών. Ταυτόχρονα, δεν θεωρούν ότι οι τιμέ του ηλεκτρισμού είναι συμβατέ με του μισθού. Ενώ ψυχή μόνα τίθεται το ερώτημα κατά πόσο προβληματίζει το κοινό το κόστο τη θέρμανση. Το 76% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι του προβληματίζει σε αρκετό και πολύ μεγάλο βαθμό το κόστο. 3 στου 10 δηλώνουν ότι το κόστο τη θέρμανση του σπιτιού του φτάνει μέχρι τα 100 ευρώ μηνιαίω, ενώ το μηνιαίο κόστο θέρμανση του 50% και από 101 ευρώ μέχρι 300 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 19% πληρώνει μηνιαίω άνω των 300 ευρώ για θέρμανση. Το 60% θερμαίνει τα σπίτια του με θέρμανση πετρελαίου και κλιματιστικά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψει των πολιτών όταν καλούνται να απαντήσουν γιατί θεωρούν ότι η Κύπρο παραμένει εξαρτημένη στο πετρέλαιο για σκοπού ηλεκτροπαραγωγή. 42% το αποδίδει στο μονοπόλαιο τη αρχή ηλεκτρισμού. 39% στην εξυπηρέτηση συμφερόντων. 31% στην απουσία ορθού σχεδιασμού. 22% στην έλλειψη πολιτικού οράματο, 13% στην αποσία επενδύσεων στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και ποσοστό 7% στην έλλειψη κυπριακού φυσικού αερίου στο μέλλον. Στο ερώτημα, ποια μορφή ηλεκτροπαραγωγή θεωρείται ότι πρέπει να είναι η βασική για την Κύπρο, 65% δηλώνει ότι πρέπει να είναι ηλιακή ενέργεια, 30% το φυσικό αέριο και μόλι 3% την νεολική ενέργεια και 2% το πετρελαίο. Εξή στου 10 ερωτηθέντε αναμένουν ότι η χρήση του κυπριακού φυσικού αερίου θα ρίξει τιμέ του ηλεκτρισμού και 3 10 όχι. Σχεδόν στου 10 απαντούν ότι τα χρήματα που καταβάλουν για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια δεν επαιδείονται σωστά. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε από την ΑΕΜΑΡ Πανεπιστήμιο Λευκοσία τον Οκτώβριο για λογαριασμό τη σημερινή με την μέθοδο τη τυχαία τροματοποιημένη δημοκρατοληψία. Η κάλυψη ήταν παγκύπρια και συμμετείχαν 500 άτομα άνδρε και γυναίκε άνω των 18 ετών. Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων στη βάση δομημένου ερωτηματολογίου. Κάνουμε